Πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 19 πρώτα λεπτά και ο γιατρός μας είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Ευαγγέλου. Είναι διευθυντής ορθοπαιδικός χειρουργός στο Metropolitan Hospital. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, γιατρέ. Και να σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα? Ένα θέμα το που ασχολεί πάρα πολύ κόσμο και δεν δίνουμε μεγάλη σημασία ίσως πολλές φορές. Εξήγησε το. Είναι το λεγόμενο κότς. Θα μας παρεξηγήσει ο κότς. Όχι αυτό που τρώμε, όχι παιδιά. Επειδή είμαστε παγανοί, όχι αυτό. Το άλλο το ενοχλητικό. Λοιπόν, το κότσι στο πόδι. Να ξεκινήσουμε αμέσως λοιπόν. Και να ξεκινήσουμε λέγοντας τι πρέπει να μας κάνει γιατρέ μου ώστε να πάμε στον γιατρό, να απευθυνθούμε στον ειδικό. Το κότσι είναι μια παραμόρφωση η οποία όσοι δεν την έχουν νομίζουν ότι είναι ένα αισθητικό θέμα μόνο, αλλά όσοι την έχουν και κυρίως οι γυναίκες που μας ακούνε και το έχουν το καταλαβαίνουν, είναι ένα θέμα που ενοχλεί, πονάει, έχει κάποιο πρόβλημα στην υπόδηση, στα παπούτσια που φοράει καθημερινά. Τον πονάνε τα πόδια του, νιώθει την ανάγκη να βγάλει τα παπούτσια του εκεί που κάθεται πολλές φορές να ξεκουραστούν τα πόδια. Έχει πόνο και αυτό μας οδηγεί να πάμε στο γιατρό. Συνήθως οι πιο πολλοί που έρχονται, έρχονται γιατί πονάνε και όχι για να διορθώσουν ένα αισθητικό πρόβλημα που έχουν. Mm-hmm. Άρα είναι ο πόνος στην υπόδηση, στην καθημερινότητα που προοδευτικά φτάνει σε σημεία που λέει θα πάω να το δω πλέον. Πονάει όταν πιέζεται μέσα στο παπούτσι? Ή ακόμα κι αν είσαι με γυμνό πόδι και κάθεσαι στο καναπέ που μπορεί να πονέσει? Πονάει όσο περπατάμε, σίγουρα. Εντάξει. Και γι' αυτό είναι έτσι ουσιαστικά στις σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι, στην Αφρική δεν υπάρχουν κότσια σε ανθρώπους που δεν φοράν παπούτσια. Δεν υπάρχει παραμόρφωση στο κότσι. Άρα το παπούτσι είναι ο νούμερο ένα λόγος που το δημιουργεί. Αλλά το παπούτσι όμως βγάζει ένα γονιδιακό υπόβαθρο που υπάρχει, ένα κληρονομικό. Mm. Και έτσι βγαίνει. Γιατί σε κάποιους ανθρώπους βλέπετε ότι υπάρχει μόνο το ένα από τα δύο πόδια. Δεν υπάρχουν και τα δύο πόδια. Σωστά. Πώς μπορούμε, υπάρχει τρόπος να το προλάβουμε? Νομίζω ότι είναι από τα λίγα πράγματα στην ιατρική που δεν υπάρχει η πρόληψη. Γιατί είναι γονιδιακό και κατασκευαστικό. Άρα με τα παπούτσια που φοράμε, δεν γίνεται να μην φοράμε παπούτσια, θα βγει σε όποιος είναι να βγει. Άρα δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να το προλάβουμε. Εντάξει, τώρα η συμβουλή του να φοράμε φαρδύτερα παπούτσια, τώρα για τις γυναίκες νομίζω ότι είναι λίγο ανεδαφικό έτσι, στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι όμως πιο συχνό το φαινόμενο στις γυναίκες. Είναι πιο συχνό στις γυναίκες. Λόγω ταπουνιών, ασφυκτικών παπουτσιών, λόγω για να φαίνεται ωραίο το πόδι. Των όμορφων παπουτσιών που φοράνε. Μάλιστα. Άρα να, εδώ δεν είναι το μπροστακάλι την ο πόνος. Μπροστακάλι να και ο πόνος. Μάλιστα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα? Πλέον αυτό που υπάρχει και η τάση γενικά στην χειρουργική είναι η λιγότερο παρεμβατική μέθοδος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε όλες τις επεμβάσεις που κάνουμε πλέον. Δηλαδή να μην διαταράσουμε ιστούς μαλακά μόρια και να διορθώνουμε με όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση. Αυτό που κάνουμε πλέον είναι με πολύ μικρές τομές 2-3 χιλιοστών, αλλά με εργαλειοσειρές καινούργιες, να κάνουμε παρέμβαση να το διορθώνουμε, να το φτιάχνουμε, χωρίς να πονάει, χωρίς να έχει αίμα και να μπορεί κάποιος να φεύγει αμέσως από το νοσοκομείο. Mm-hmm. Υπάρχουν σύγχρονες τεχνικές που διδάσκονται σε όποιους θέλουν να εξειδικευτούν σε αυτό το πράγμα, αλλά και σύγχρονα εργαλεία. Δεν υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία, αλλά είναι καινούργιες τεχνικές που βοηθάνε πλέον να το φτιάξουμε. Μάλιστα. Mm-hmm. Τώρα, πείτε μας γιατρέ, έχει πλεονεκτήματα αυτή η νέα θεραπεία? Το πλεονέκτημα που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα η πιο συχνή ερώτηση που ακούμε όταν έρχεται κάποιος να ενημερωθεί, γιατρέ μου, θα ξαναγίνει το κότσι? Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει αυτή η μέθοδος είναι ότι δεν ξαναγίνεται, γιατί χρησιμοποιούνται ειδικά βιοσυμβατά εργαλεία και βίδες, οι οποίες μένουν και διατηρούν το αποτέλεσμα. Το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει κάποιος στο νοσοκομείο. Έρχεται το πρωί, κάνει την επέμβαση, μετά από 2 ώρες φεύγει. Αυτοεξυπηρετείται. Δεν χρειάζεται πατερίτσες ή κάποια άλλη βοήθεια. Μπορεί να φύγει την ίδια μέρα χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερα φάρμακα. Παπούτσι δεν πονάει. Κανονικό φοράει ή ειδικό παπούτσι? Φοράει ένα ειδικό παπούτσι για 2 εβδομάδες περίπου και μετά φοράει κάποιο αθλητικό ευρύχωρο ή κάτι ανοιχτό για τις πρώτες ημέρες, τις 2-3 εβδομάδες. Ένα ειδικό παπούτσι 2 εβδομάδες, μετά κάτι ανοιχτό. Μετά μπορεί να επανέλθει, οι γυναίκες κυρίως μπορεί να επανέλθουν ή συστήνεται πιο χαμηλά τα κούνια, λίγο πιο αυτά? Συστήνουμε να φοράνε τα παπούτσια που φοράγανε. Γιατί μετά το χειρουργείο πλέον θα μπορούν να τα φοράνε. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα πλέον της μεθόδου. Έτσι, ότι δεν παρεμβαίνει στην τροποποίηση των υποδημάτων γενικά στη ζωή. Φοράνε ξανά μετά τα παπούτσια τα οποία θέλουν να φορέσουν. Το πόδι γίνεται λειτουργικό, δεν υποτροπιάζει το πλεονέκτημα της μεθόδου και είναι άμεσα λειτουργικά ο ασθενής εξυπηρετούμενος. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Έρχεται ο κόσμος γιατρέ? Δηλαδή πάει στα νοσοκομεία μας, έρχεται σε εσάς, σε εξειδικευμένους ανθρώπους? Έρχονται γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα. Απλά για όσους δεν το έχουμε, που για εμάς τους άντρες δεν είναι πολύ σύνηθες, δεν το πολύ αντιλαμβανόμαστε. Για τις γυναίκες όμως που υπάρχει και με τα παπούτσια που φοράνε και την καθημερινότητα, έρχονται
και γίνεται η διόρθωση. Βέβαια, να πω ότι μια μοντέρνα τεχνική δεν εξασφαλίζει από μόνη της ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν δουλεύουν οι τεχνικές. Τις δουλεύει κάποιος ο οποίος έχει εξειδικευτεί σε αυτό το πράγμα. Άρα χρειάζεται έναν εξειδικευμένο γιατρό που να ασχολείται με τη χειρουργική του ποδιού για να μπορεί να δουλεύει και αυτή η τεχνική. Ναι, προφανώς. Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ που ήσουν μαζί μας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Ευαγγέλου, διευθυντής ορθοπαιδικός χειρουργός στο Metropolitan Hospital και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά.